Δεν ξέρω τι ίσως ακούγεται στην Ελλάδα από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βασικά των liberals, και από διάφορα φερέφωνα της εθνομηδενιστικής ακροαριστεράς του Ισραήλ, τα οποία λειτουργούν και μέσα στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω λοιπόν τι ακούγεται από αυτούς τους παράγοντες σχετικά με την νέα κυβέρνηση του Ισραήλ, την ψηφισμένη διπλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ, την πατριωτική εθνοπατριωτική κυβέρνηση λοιπόν του Ισραήλ. Αλλά θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ πάνω σε κάποια πράγματα και να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει για να έχει μια πιο συνολική εικόνα. Πρώτα απ' όλα ακούμε τους διάφορους ακροαριστερούς στο Ισραήλ, τη μειοψηφία των αριστερών στο Ισραήλ που θέλουν να πουλάνε το παραμύθι προς τα έξω, προς παγκόσμια, ότι αυτή είναι και καλά η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ τη στιγμή, πράγμα που δεν ισχύει και δεν ισχύει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, ότι μιλάνε τώρα όλοι αυτοί οι ακροαριστεροί ότι το Ισραήλ καταντάει να γίνεται ένα φασιστικό ή ναζιστικό ή ρατσιστικό κράτος δήθεν και πως πρόκειται για το τέλος της δημοκρατίας, όπως το αποκαλούνε, και μάλιστα τώρα απειλούνε για εμφύλιο πόλεμο, που λέει αν ξεσπάσει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, υπεύθυνος θα είναι ο Νετανιάου και η δεξιά και όχι αυτοί οι ίδιοι. Για να δούμε λοιπόν όμως κάποια πράγματα και αν αυτά που λένε ισχύουν. Τώρα προσέξτε. Όποιος παρακολουθεί τα βίντεά μου νομίζω ότι ίσως καταλαβαίνει το τι παίζεται εδώ και ήδη αρκετό καιρό πιο πριν και δεν χρειάζεται, ας πούμε, και ίσως αυτά που ακούγονται σήμερα από τα φερέφωνα της αριστεράς στο Ισραήλ δεν είναι κάτι τόσο το καινούριο για κάποιον που ψάχνεται στα θέματα Ισραήλ. Για να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η προηγούμενη κυβέρνηση που κυβέρνησε το Ισραήλ για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο βασικά, αλλά στον ένα χρόνο πέσανε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, πέρασε ακόμα ένας μισός χρόνος, όπου ήταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση των αριστερών, η οποία κυβέρνησε το Ισραήλ βασικά για 1,5 χρόνο, τον οποίο στον ένα χρόνο πέσανε, η κυβέρνηση του Ναφτάλι Μπένετ, η κυβέρνηση του Γιαϊρ Λαπίδ, του αρχηγού της Ισραηλινής αντιπολίτευσης σήμερα, η κυβέρνηση του Μπένι Γκάντς, η συγκεκριμένη αυτή λοιπόν κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δεν εκλέχτηκε από την πλειοψηφία του εβραϊκού έθνους στο Ισραήλ. Αυτό το έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όποιος θέλει ας ψάξει να λίγο και θα καταλάβει τι παίχτηκε στο Ισραήλ πριν 1,5 χρόνο. Όπου είχαμε έναν δεξιό ηγέτη, τον Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος προεκλογικά, ακριβώς και μία μέρα πριν τις εκλογές, υποσχότανε στους ψηφοφόρους του ότι αν τον ψηφίσουν θα ταχθεί κατευθείαν υπέρ της δεξιάς και υπέρ του Νετανιάου κτλ. Ακριβώς μόλις τελείωσαν οι εκλογές, στις οποίες τότε εκλογές ο Νετανιάου είχε βγει και πάλι πρώτος σαν δύναμη μέσα στο Ισραήλ. Δηλαδή ο Νετανιάου και τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα ήταν που είχαν συγκεντρώσει τους περισσότερους ψηφοφόρους, τους περισσότερους ψήφους. Ελάτε όμως που ο Ναφτάλι Μπένετ έκανε παγίδα, έκανε πολιτικό βρώμικο παιχνίδι και ακριβώς λίγο καιρό, λίγες μέρες μετά τις εκλογές τότε, πριν 1,5 χρόνο, ξαφνικά από το πουθενά, ενώ ήταν ψηφισμένος με 6 μόνο έδρες, βασικά 7 έδρες και μετά του φύγει ένας, 6 έδρες εκ των 120 εδρών του Ισραηλινού Κοινοβουλίου γενικότερα, με 6 μόνο έδρες ξαφνικά έκανε συμμαχία χωρίς την θέληση των ψηφοφόρων του, αντίθετα με αυτό που υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους του, έκανε συμμαχία με τα κόμματα της άκρα αριστεράς, με τα κόμματα της αριστεράς του Λαπίντ, του Γκάντς κτλ. Και με το αντιϊσραηλινό αραβικό ισλαμιστικό φανατικό κόμμα Ράαμ, που ήταν δάχτυλος της μουσουλμανικής αδερφότητας μέσα στο Ισραήλ, και με αυτούς φτιάξανε μια ψευτοκυβέρνηση, μια χούντα
η οποία δεν είχε ψηφιστεί από την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού, στηριζόμενη επάνω, επάνω σε ένα κόμμα ξεκάθαρα αντιϊσραηλινό, αραβικό, ισλαμιστικό. Και είχαμε έναν πρωθυπουργό του Ισραήλ, που μετά άλλαξε, κάνανε ας πούμε, αλλαγή με τον Γιαΐρ Λαπίν, αλλά είχαμε έναν πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος ψηφίστηκε μόνο με 6 έδρες, προσέξτε, 6 έδρες, εκ των οποίων η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του τον είχαν ήδη ξεγράψει μετά από αυτή την μανούβρα την πολιτική που έκανε. Και γι' αυτό σήμερα ο Ναφτάλι Μπένετ εξαφανίστηκε εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο του Ισραήλ. Λοιπόν, και θεωρείται ότι είναι ένας από τους πιο άθλιους πολιτικάνδες που έχουν περάσει μέσα από την Ισραηλινή πολιτική σκηνή, γενικότερα στο κράτος. Λοιπόν, αυτό ήταν δημοκρατία όμως, και καλά δήθεν για τους αριστερούς. Η καταπάτηση της απόλυτης δημοκρατίας, απόλυτη καταπάτηση της δημοκρατίας, αυτό θεωρούταν δημοκρατία για τους αριστερούς και θεωρούταν liberal και progressive και όλα καλά και όλα ωραία. Που μέσα σε 1,5 αυτό χρόνο που κυριάρχησαν με αντιδημοκρατικό τρόπο, φέραν το Ισραήλ στο χείλος του γκρεμού εντελώς. Η αραβική ισλαμική τρομοκρατία πήρε το πάνω χέρι γενικότερα. Μια τρομοκρατική ισλαμική επίθεση, αραβική ισλαμική επίθεση μετά την άλλη, και όχι μόνο. Ξεπούλησαν το Ισραήλ γενικότερα. Και όχι μόνο προς τους τρομοκράτες και στους ισλαμιστές, αλλά επίσης και προσπάθησαν να πριονίσουν όσο γίνεται περισσότερο την εβραϊκή ταυτότητα του κράτους. Όπως ξέρουν να κάνουν πάντα αυτοί οι ακροαριστεροί liberals, αυτοί οι ακροαριστεροί φανατικοί progressives και κτλ, που όλος ο σκοπός τους είναι η διάλυση των εθνών, των θρησκειών και των κρατών και της δομής της φυσιολογικής οικογένειας. Λοιπόν, και τώρα έχουμε γίνανε 1η Νοεμβρίου οι καινούργιες εκλογές, μετά που έπεσε αυτή η άθλια κυβέρνησή τους, ο λαός να έχει εξεγερθεί εντελώς εναντίον τους, με την έννοια ότι να μην τους ανέχεται καν, γίνονται εκλογές και το δεξιό στρατόπεδο του Ισραήλ, με πρωθυπουργό, με ηγέτη τον Νετανιάου και τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα, όλοι μαζί, το λεγόμενο δεξιό στρατόπεδο, κερδίζει τις εκλογές δημοκρατικά με μεγάλη πλειοψηφία. Μιλάμε για 64 έδρες μέσα στις 120 έδρες. Λοιπόν, κερδίζει με ισχυρή πλειοψηφία τις εκλογές. Επομένως, ξεκάθαρα φαίνεται ποια είναι η θέληση του λαού του Ισραήλ στο Ισραήλ. Και ελάτε τώρα που έρχονται οι ίδιοι τώρα αυτοί οι αριστεροί και φωνάζουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική. Ότι αυτή η κυβέρνηση είναι το τέλος της δημοκρατίας. Μιλάμε για το παράλογο, το θέατρο του παραλόγου εντελώς. Παιδιά, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Δηλαδή, το ότι εσείς κλέψατε την κυβέρνηση πιο πριν και κάνατε πολιτική μανούβρα ήταν απόλυτα δημοκρατικό. Ότι η πλειοψηφία του λαού ψήφισε αυτή την κυβέρνηση, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Ποιον κοροϊδεύετε? Και μπορείτε βέβαια να κοροϊδεύετε αυτό το θέμα. Μέσα στο Ισραήλ τα ψέματα τους τα πιστεύουν μόνο οι ίδιοι αριστεροί. Okay. Αλλά τώρα τα πουλάνε αυτά τα ψέματα στην διεθνή σκηνή, όπου ξέρουν ότι υπάρχουν διάφοροι αντιϊσραηλοί παράγοντες και διάφοροι αντισημιτικοί παράγοντες που θα πάρουν όλο αυτό το παραμύθι της αριστεράς και θα το διωγγώσουν και θα παρουσιάσουν την Ισραηλινή κυβέρνηση σαν φασιστική ή δεν ξέρω σαν τι άλλο. Λέτε τώρα όμως, που επίσης πιάνονται από κάτι άλλο οι αγαπητοί ακροαριστεροί του Ισραήλ. Πιάνονται από το θέμα ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η δεξιόφρονη πατριωτική κυβέρνηση του Ισραήλ προσπαθεί, και με τη βοήθεια του Θεού ευχόμαστε να το πετύχει, να φέρει μία αλλαγή ριζική στο δικαστικό σύστημα του Ισραήλ. Ελάτε όμως που αυτή η αλλαγή δεν είναι από το πουθενά, δεν έρχεται από το πουθενά. Και σου λένε, προσπαθούν να αλλάξουν το δικαστικό σύστημα στο Ισραήλ, προσπαθούν να αλλάξουν τις δυνάμεις μέσα στο Ισραήλ μεταξύ δικαστικής εξουσίας και μεταξύ αυτό που θα λέγαμε της εξουσίας της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου. Επομένως, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας.
Μόνο που ο κόσμος το ακούει αυτό από απ' έξω και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ελάτε όμως που όποιος ψάχνει την Ισραηλινή πολιτική εδώ και χρόνια, και εδώ τα έχουμε εξηγήσει αυτά και σε άλλα βίντεο, ψάξτε και θα βρείτε, θα δείτε ότι από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα, τότε ήταν εποχή που είχε κυβερνήσει μια επίσης εθνομηδενιστική αριστερή-ακροαριστερή κυβέρνηση στο Ισραήλ, η κυβέρνηση Ράμπιν και Πέρες, όπου τότε είχαν βρει την ευκαιρία οι αριστεροί και είχαν πραγματικά και μετέπειτα με την πολύ σύντομη κυβέρνηση του αριστερού Μπαράκ, Εχούντ Μπαράκ, είχαν καταφέρει με έναν πολύ πλάγιο τρόπο να αλλάξουν, τότε αυτοί ήταν που κάναν την αλλαγή, να αλλάξουν ενώ βασικά πρέπει να υπάρχουν σε μια αληθινή δυτική δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, διαχωρισμός των δικαστηρίων από τη μια πλευρά, του Αρειοπάγου κτλ. Και από την άλλη διαχωρισμός της δύναμης του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης. Ελάτε όμως που ήρθαν αυτοί οι αριστεροί τότε και με έναν πλάγιο τρόπο περάσανε μια αλλαγή, η οποία αυτή η αλλαγή ήταν πραγματικά η καταπάτηση της δημοκρατίας. Δώσαν στον Αρειοπάγο του Ισραήλ, στον ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, το λεγόμενο Μπαγκάτς, και δώσανε στο δικαστικό σύστημα στο Ισραήλ και επιπλέον στην εισαγγελία του Ισραήλ κτλ. Δυνάμεις οι οποίες πραγματικά δεν υπάρχουν σε άλλο δυτικό κράτος. Δυνάμεις τέτοιες που μπορεί το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ να ακυρώνει νόμους που να ψηφίζονται από την πλειοψηφία του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Προσέξτε, πράγμα που αυτό δεν ισχύει σχεδόν πουθενά άλλου. Και όχι μόνο αυτό, τη στιγμή που η πλειοψηφία των δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ είναι όλοι τους μια συγκεκριμένη ομάδα ακροαριστερών, που ο ένας ψηφίζει τον άλλον, εκλέγονται μεταξύ τους, και η πλειοψηφία τους είναι ξεκάθαρα δεδηλωμένη ακροαριστερή με εθνομηδενιστικές liberal agendas. Και είδαμε στην πορεία τόσα χρόνια πως όταν οι Ισραηλινές δεξιές κυβερνήσεις που ψηφιζόντουσαν την πλειοψηφία του λαού στο Ισραήλ δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν πραγματικά, γιατί το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ τους έβαζε όλη την ώρα τρικλοποδιές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η αριστερά κατάφερε ήδη και από την. Αυτό είναι βέβαια, πάει και πιο πίσω, πάει στη δεκαετία του 70. Κατάφερε από τη δεκαετία του 70 και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ κτλ. Στη δεκαετία του 70, του 77, όταν ανέβηκε πρώτη φορά η δεξιά στην κυβέρνηση, ο Μενάχεμ Μπέγκιν δεν κατάφερε ή δεν ήθελε να βγάλει τους αριστερούς από τις θέσεις εξουσίας και αυτοί γαντζώθηκαν στις θέσεις εξουσίας μέσα στο κρατικό μηχανισμό του Ισραήλ, δημιουργώντας ένα βαθύ κράτος, ένα deep state, του οποίου μετέπειτα συνέχισαν να πολεμούν κάθε κυβέρνηση δεξιά που ψηφιζόταν από την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού. Με αποτέλεσμα, αυτό το deep state, το οποίο έλεγχε τις ανώτατες θέσεις, όπως είπα, του δικαστικού συστήματος και το ανώτατο δικαστήριο, έλεγχε και ελέγχει τις ανώτατες θέσεις του στρατού, της αστυνομίας, των ημιστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, το διπλωματικό σώμα, τα περισσότερα υπουργεία στο Ισραήλ, τις ανώτατες θέσεις, okay. Τα πανεπιστήμια φυσικά, τις ανώτατες θέσεις των πανεπιστημίων του Ισραήλ, τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ, με αποτέλεσμα όλο αυτό το σύστημα, το Deep State, το αριστερό, το εθνομιδενιστικό, να πριονίζει το Ισραήλ εκ των έσω και να μην αφήνει τις κυβερνήσεις τις δεξιές να κάνουν πραγματικά την ατζέντα, την δεξιά και την πατριωτική για την οποία ψηφίστηκαν. Και για πρώτη φορά μέχρι και τώρα δημιουργείται τώρα μια δεξιά κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρα δεξιά, ξεκάθαρα εθνοπατριωτική, η οποία έχει τα κότσια να κάνει τώρα να φέρει τα πράγματα πίσω όπως έπρεπε να ήταν εξ αρχής. Δηλαδή η αλλαγή και η reformation, το reform που προσπαθούν να κάνουν δεν είναι κάτι το τρελό, είναι ακριβώς να προσπαθούν να φέρουν την ισορροπία μεταξύ των δύο δυνάμεων. Δεν είναι ότι έχονται πώς το λένε, να βάλουν στην άκρη το δικαστήριο του Ισραήλ. Όχι. Αλλά να το βάλουν στη θέση του στην οποία του αρμόζει. Και όχι να έχουμε σήμερα αυτό το αντιδημοκρατικό
θέμα να βλέπουμε το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, εκ των οποίων οι περισσότεροι δικαστές οι οποίοι είναι ακροαριστεροί να ελέγχουν πραγματικά το Ισραήλ και όχι η κυβέρνηση του Ισραήλ και όχι το κοινοβούλιο του Ισραήλ και όχι η πλειοψηφία του κοινοβουλίου του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι αριστεροί βλέποντας ότι τώρα πως το λένε, αυτή η κυβέρνηση έχει τα κότσια να προσπαθήσει να πριονίσει το βαθύ αυτό κράτος, το παρακράτος της αριστεράς, τρομάζουνε. Και γι' αυτό αρχίζουν τώρα και φωνάζουν και καρίζουν και το κάνουν, όπως το λένε, ολόκληρο θέμα. Τη στιγμή που αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση και ευχόμαστε να το πετύχει, αυτή η αλλαγή στο, όχι μόνο στο, και στο δικαστικό σύστημα αλλά και στο βαθύ deep state, ευχόμαστε με την βοήθεια του Θεού να πετύχει και αυτή η αλλαγή είναι που θα διαφυλάξει τη δημοκρατία στο Ισραήλ και όχι το αντίθετο. Και αυτό μπράβο λοιπόν στον Υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, τον Γιαΐρ Λεβίν από το κόμμα του Λικούντ, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί να φέρει αυτή την αλλαγή και να τη φέρει μέχρι την επιτυχία της και του ευχόμαστε πραγματικά κάθε επιτυχία στο έργο του. Επιπλέον, όπως το λένε, έχουν τρομοκρατηθεί που ο σημερινός Υπουργός Δημόσιας Τάξης και βασικά Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ είναι ο πατριώτης δεξιόφρονος υπουργός του Ισραήλ πια, Ιταμαρ Μπενγκβίρ, ο οποίος σήμερα πια έρχεται να ελέγξει την Ισραηλινή αστυνομία και να βάλει και πάλι τα πράγματα στη θέση τους σύμφωνα με την πατριωτική ατζέντα. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε και πραγματικά τον συγχαίρουμε απόλυτα σε αυτό είναι ότι απαγόρευσε στο να κυματίζει το ψευτοπαλαιστινιακό κουρέλι, δήθεν σημαία, της ψευτοπαλαιστινιακής τρομοκρατίας μέσα στη γη του Ισραήλ. Πράγμα που έθιξε τους αριστερούς. Ναι, οι αριστεροί στο Ισραήλ θίγονται που οι ψευτοπαλαιστίνοι τρομοκράτες δεν μπορούν να κυματίσουν τη σημαούλα τους. Και αυτό είδαμε διαδήλωση των ακροαριστερών στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, εναντίον της κυβέρνησης, όπου οι ακροαριστεροί οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, και καλά Εβραίοι Ισραηλινοί, κυματίζουν ψευτοπαλαιστινιακά κουρέλια, ψευτοπαλαιστινιακές σημαίες, δείχνοντας αληθινά ότι πόσο εθνομηδενιστές είναι, πόσο εθνοπροδότες είναι και πόσο πραγματικά τάσσονται εναντίον των εχθρών του εβραϊκού λαού και του εβραϊκού έθνους. Όπως ο Έλληνας πατριώτης ξέρει πολύ καλά ότι αυτή είναι πάντα η θέση της αριστεράς παγκόσμια. Εθνοπροδότες, εθνομηδενιστές. Ελάτε όμως τώρα που έρχονται οι αριστεροί και σου λένε ότι θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Και ότι αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, αν ξεσπάσει, θα είναι υπεύθυνος ο Νετανιάου και η δεξιά, όχι οι ίδιοι. Αυτές τις απειλές και αυτούς τους εκφοβισμούς, γιατί τους λένε. Να σας πω γιατί τους λένε. Αν προσέξετε, εδώ και χρόνια έχω πει ότι ίσως το Ισραήλ οδεύει σε εμφύλιο πόλεμο, αλλά αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, αν ξεσπάσει Θεός φυλάξει, δεν θα ξεσπάσει εξαιτίας της δεξιάς, αλλά εξαιτίας αυτής της εθνοπροδοτικής, φανατικής, ακροαριστεράς που πάντα ήθελε αυτόν τον πόλεμο. Πάντα ήθελε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Όταν κατάλαβαν οι αριστεροί, εδώ και χρόνια, ότι σιγά σιγά ο λαός πια τους γυρίζει την πλάτη. Και όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν πια να ελέγχουν το λαό δημοκρατικά και νομίζαν ότι ελέγχουν το λαό με το deep state τους, με το βαθύ τους κράτος, τώρα όμως που αρχίζουν και βλέπουν ότι το βαθύ τους κράτος αρχίζει και βουλιάζει εντελώς και ότι ο λαός εντελώς δεν τους θέλει πια στην εξουσία, ούτε πλαγίως, ούτε εμέσως, τότε το μόνο πράγμα που τους έχει μείνει είναι να ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος. Τη στιγμή που ξέρουν όμως ότι θα τον χάσουν, γιατί είναι η ισχυρή μειοψηφία και η πλειοψηφία του λαού είναι με τη δεξιά, αλλά ποντάρουνε στο ότι θα πάρουν βοήθεια από διάφορες αντιϊσραηλινές και αντισημιτικές δυνάμεις εκτός του Ισραήλ. Εκεί ποντάρουν. Και γι' αυτό θέλουν να ανοίξουν αυτόν τον πόλεμο. Και προσπαθούν μετά να το ανοίξουν και καλά να ανοίξουν την ευθύνη πάνω στη δεξιά και στον Νετανιάου. Τρίχες. Λοιπόν, ελάτε όμως που αυτός ο πόλεμος ευχόμαστε να μην ξεσπάσει πουθενά. Το ευχόμαστε. Γιατί η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ έτσι κι αλλιώς δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο, είναι υπέρ της κυβέρνησης. Και αφήστε τους αριστερούς να φωνάζουν και να βγάζουν αφρούς και όλα αυτά και όλα αυτά. Και μάλιστα ακούμε σήμερα τον Μπένι Γκάντς να απειλεί για εμφύλιο πόλεμο.
Και όχι μόνο αυτό, ακούμε και διάφορους άλλους τέτοιους ακροαριστερούς να αρχίσουν και να σου λένε μην υπακούεται στην καινούργια κυβέρνηση. Να βγάζουν εντολές προς το στρατό ή προς την αστυνομία να μην υπακούν στην καινούργια κυβέρνηση. Γιατί είναι λέει και καλά φασιστική κυβέρνηση. Ή ότι όπως οι αριστεροί βγάζουν το συγκεκριμένο αστείο ηρωνικό σλόγγαν. Σου λένε όταν ο νόμος δεν είναι νόμιμος, μην τον υπακούετε. Μια στιγμή εσείς οι αριστεροί θα αποφασίσετε αν ο νόμος είναι νόμιμος ή όχι. Και εδώ θα πω και κάτι άλλο που ίσως ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το ξέρουν. Η αριστερά έχει κάνει μεγάλα εγκλήματα μέσα στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Στις συνθήκες του Όσλο, τη δεκαετία του 90, η αριστερά καταπάτησε την πλειοψηφία την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ, φέρνοντας τους τρομοκράτες ψευτοπαλαιστίνιους μέσα στη γη του Ισραήλ, που ήταν εξορισμένοι στην Τινησία, δίνοντας τους όπλα, δίνοντας τους γη εβραϊκή, δίνοντας τους αυτονομία, δίνοντας τους χρήματα, και τους έκανε, πώς το λένε, ολόκληρη δύναμη, στρατιωτική δύναμη. Αυτό όλα χωρίς τη θέληση της πλειοψηφίας του εβραϊκού έθνους στο Ισραήλ. Και όταν ο εβραϊκός τότε λαός, η πλειοψηφία του εβραϊκού πατριωτικού λαού, έβγαινε να διαδηλώσει, η αριστερά, πώς το λένε, χτύπαγε αλίπητα τους δεξιούς διαδηλωτές. Αργότερα, την δεκαετία, όταν μπήκε η νέα χιλιετία, είχαμε τον πρωθυπουργό Άριελ Σαρόν, που ξεκίνησε ως δεξιός, ξαφνικά άλλαξε και έγινε, ταυτίστηκε με την άκρα αριστερά, ο οποίος Σαρόν μετέπειτα, χωρίς τη θέληση της πλειοψηφίας του εβραϊκού λαού, εξόρισε με την βία δεκάδες χιλιάδες Εβραίους κατοίκους, Ισραηλινούς πατριώτες κατοίκους, από την γη τους και από τα σπίτια τους στο Γκους Κατίφ, στην λωρίδα της Γάζας και από τη Βόρεια Σαμάρια, για να δώσει τα εδάφια αυτά και πάλι στους τρομοκράτες, στους Ισλαμιστές τρομοκράτες. Και τότε και πάλι καταπάτησαν τον εβραϊκό λαό, την πλειοψηφία των πατριωτών, με βία και με η αριστερή και το σύστημά τους του Deep State, με απόλυτη βία, αλλά και σε τέτοιες μεγάλες κρίσιμες στιγμές δεν είδαμε να ξεσπάει εμφύλιος πόλεμος στο Ισραήλ. Επομένως, τώρα θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Και γιατί θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος? Γιατί η αριστερά και καλά δεν θέλει να αποδεχτεί ότι έχασε τις εκλογές. Και η δική μου γνώμη είναι ότι όποιος απειλεί σήμερα για εμφύλιο πόλεμο από την πλευρά της αριστεράς στο Ισραήλ, θα πρέπει να τον πιάνουμε, οποιοδήποτε και αν αυτός, είτε αυτός είναι ο Μπένι Γκάντς, είτε αυτός είναι οποιοδήποτε πολιτικάντης της αριστεράς, θα πρέπει να οδηγείται κατευθείαν στο, πώς το λένε, να αντιμετωπίζει δικαστικές ποινές ως παραβάτης και ως αποστάτης, ως κάποιος ο οποίος προσπαθεί να κάνει αποστασία εναντίον της Ισραηλινής κυβέρνησης. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα να λες ότι έχασα τις εκλογές δημοκρατικά και επειδή έχασα τις εκλογές δημοκρατικά, αυτό που λέω στους ψηφοφόρους μου και στους οπαδούς μου είναι πάρτε τα όπλα και χτυπήστε αυτούς που νικήσανε δημοκρατικά τις εκλογές. Αυτό λένε. Αυτό λένε. Και μετά θα κλαίγονται ότι εμείς φταίμε. Ουδέν και αλίμονο αν κάποιο ακροριστερό κατά κάθε έρθει και ανοίξει πόλεμο ή χτυπήσει ή πυροβολήσει κάποιον από την πλευρά της δεξιάς ή κάποιον Ισραηλινό πολιτικό από την πλευρά της δεξιάς. Ουδέν και αλίμονον. Ουδέν και αλίμονον. Γιατί αυτό είναι το όνειρό τους, αλλά δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού σήμερα είναι ταγμένη με αυτή την κυβέρνηση. Και σε όποιον του αρέσει. Σε όποιον του αρέσει. Ξέρω ότι σε πολλούς αντισημίτες και σε πολλούς αντιϊσραηλινούς και αντισιωνιστές εκ των έξω δεν τους αρέσει. Σκασίλα μας μεγάλη. Δεν αρέσει επίσης σε αυτούς τους ακροαριστερούς προδότες. Σκασίλα μας μεγάλη. Φυσικά δεν αρέσει στους Ισλαμιστές τρομοκράτες και στους ψευτοπαλαιστίνιους φωνιάδες. Σκασίλα μας μεγάλη. Okay. Και επίσης πραγματικά ακόμα μία από τις νέες εντολές της καινούργιας δεξιάς πατριωτικής κυβέρνησης στο Ισραήλ είναι ότι ένα μεγάλο κονδύλιο που δινόταν στην ψευτοπαλαιστινιακή τρομοκρατική διοίκηση του Μαχμούτ Αμπάς θα κοπεί και θα δίνεται από εδώ και στο εξής στα θύματα της Ισλαμικής Αραβικής ψευτοπαλαιστινιακής τρομοκρατίας μέσα στο Ισραήλ.
έτσι όπως αρμόζει. Ήρθαμε εδώ για να φέρουμε τάξη μέσα στο Ισραήλ, ήρθαμε εδώ για να προστατεύσουμε τον εβραϊκό χαρακτήρα αυτού του κράτους, να προστατέψουμε τον εβραϊκό λαό, το εβραϊκό έθνος, το εβραϊκό κράτος, την εβραϊκή παράδοση και σε όποιον του αρέσει. Σε όποιον δεν του αρέσει και σε όποιον πολεμά το εβραϊκό έθνος, πολεμά το εβραϊκό κράτος, πολεμά τον ίδιο τον εβραϊσμό, ας πάρει τα μπουγαλάκια του και ας φύγει έξω από τη γη του Ισραήλ. Δεν τον κρατάμε εμείς εδώ πέρα με το ζόρι. Ας ξεκουμπιστεί μέσα από τη γη μας, μέσα από την πατρίδα μας. Και κάτι άλλο. Και όποιος τολμήσει να έρθει να πολεμήσει τον εβραϊκό λαό, όποιος ισλαμιστής τρομοκράτης θέλει να συνεχίσει να κάνει τρομοκρατία εναντίον του εβραϊκού έθνους, μέσα στο Ισραήλ και εναντίον του εβραϊκού λαού, θα πρέπει να ξέρει ότι θα τον περιμένει με τη βοήθεια του Θεού και θα το φέρουμε αυτό και να γίνει πράξη, να τον περιμένει θανατική ποινή. Θανατική ποινή λοιπόν σε κάθε ισλαμιστή τρομοκράτη που θα σηκώσει το χέρι του εναντίον του εβραϊκού έθνους και επίσης οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο οποίος πολεμά το εβραϊκό λαό εκ των έσω, μέσα στην ίδια του τη γη, μέσα στην ίδια του την πατρίδα, την εβραϊκή πατρίδα, ήρθε η ώρα να του πούμε τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Την άλλη πλευρά, όποιος σέβεται το εβραϊκό έθνος και το εβραϊκό κράτος, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είτε αυτός είναι Εβραίος, είτε αυτός είναι Άραβας, είτε αυτός είναι Χριστιανός, Μουσουλμάνος, οτιδήποτε θέλετε, σέβεται το εβραϊκό έθνος σαν κυρίαρχο μέσα στην Εβραϊκή γη, είναι καλοδεχούμενος και είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα κάθε Ισραηλινού πολίτη, είτε αυτός είναι Εβραίος, είτε αυτός είναι Άραβας, είτε αυτός είναι Μουσουλμάνος, είτε αυτός είναι Χριστιανός, Δρούσος ή οτιδήποτε άλλο. Με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε. Με εβραϊκή δύναμη, με οτσμά Ιούδιτ και με εβραϊκή περηφάνεια συνεχίζουμε.